Και τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Ρουσουνίδη, είναι μαζί μα. Κύριε Ρουσουνίδη, καλή σα μέρα και είστε ο Γενικό Διευθυντή του Πασίξε. Αναλάβατε τα καθήκοντα πρόσφατα, είστε εδώ. Ευχαριστούμε που είστε στο στούτιο. το είχαμε πει μέσω Σκάι. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχά. Σε μια δύσκολη περίοδο, πολύ δύσκολη και απαιτητική. Όντω, είναι γεγονό όπω έχουμε πει πολλέ φορέ τώρα τελευταία. Είναι ίσω η δυσκολότερη περίοδο που περνά η τουριστική βιομηχανία τις τελευταίε δεκαετίε. Ε, από εκεί και πέρα, θεωρώ όμω ότι γίνονται πράγματα, συγκεκριμένε ε, δράσει ε, και με πρωτοβουλία ιδιωτική, αλλά και είδαμε και τα αρμόδια υπουργεία και του φορεί τουρισμού να εσκύπτουν μάλλον από τη βιομηχανία ε, και να κάνουν πράγματα τα οποία ε, ω επιτοπλίστω θα βοηθήσουν να εξομαλυθεί η κατάσταση όσο το δυνατόν το συντομότερο. Τώρα. Πρέπει να έχουμε και μία εικόνα για το τι γίνεται και ποιοι είναι οι στόχοι. Δηλαδή, έχουμε πιάσει του μικρού στόχου που έχουμε βάλει για τον Ιούνιο όσον αφορά και το εσωτερικό τουρισμό, όσον αφορά και του όσου τουρίστε κατάφεραν να μα έρθουν, αν μα ήρθαν, ε, μετά και την ε, κατηγοριοποίηση του Ισραήλ στην τη Β' κατηγορία. Πρέπει, πρέπει να πούμε ότι δυστυχώ οι κρατήσει είναι σχεδόν μηδαμηνέ. Mm -hmm. Παρόλο ότι, ε, όπως είπα και προηγουμένω, έγιναν και προσπάθειε. Υπάρχουν πτήσει, θα ανακοινωθούν και άλλε πτήσει από προορισμού του οποίου ε, ίσω είναι καινούριοι και ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε έστω κάποια μικρά νούμερα ε, από εκεί. Γιατί μαζί... η Γερμανία βγαίνει από το παιχνίδι. Βλέπουμε ότι αυξάνονται τα Αντιλαμβάνεστε ότι επειδή είναι και ευμετάβλητη η κατάσταση, mm -hmm. τα πράγματα αλλάζουν εβδομάδα με εβδομάδα. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάποιε εκτιμήσει. Οποιαδήποτε εκτίμηση τώρα θεωρώ ότι θα ήταν επισφαλέ. Mm -hmm. Ε, αναμένουμε όσοι ξενοδοχεία άνοιξαν τώρα ή θα ανοίξουν, ανακοίνωσαν μέσα στον Ιούλη Ω επιτοπλίστων είναι για να εξυπηρετήσουν τον εσωτερικό τουρισμό, διότι yeah. όπω είπα και προηγουμένω οι κρατήσει είναι πάρα πολύ μικρέ. Ε, αναμένουμε όμω και πολύ σημαντικό είναι για μα η ημερομηνία ορόσημο που θα μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι ανοίγουν συγκεκριμένε αγορέ ή διαχρονικά μεγάλε, οι οποίε ε, από αυτέ θα πάρουμε έτσι μια μικρή ένεση. Σίγουρα δεν θα είναι τα νούμερα τα περσινά. Και είναι η ημερομηνία ορόσημο. Αυτή την περιμένουμε και εμεί. <laughs> είναι πολύ σημαντικό. Ε, δεν ε, έχουμε ένα, δηλαδή ένα όριο ότι πρέπει μέχρι τον Ιούλιο, α πούμε, 15 Ιουλίου τουλάχιστον. Εντάξει, το, σίγουρα το συντομότερο θα ήταν και καλύτερο. Ναι. Αντιλαμβάνεστε όμω, υπάρχουν συγκεκριμένοι παραμέτρη, τα επιδημιολογικά δεδομένα τη κάθε χώρα και το καθεξή. Όμω αυτό που θα θέλαμε εμεί είναι να ανακοινωθεί μια ημερομηνία, όπως έχει κάνει και η Ελλάδα και η Ισπανία. Η Ελλάδα έχει πει για 11 Ιουλίου και η Ισπανία κάπου εκεί, ε, ούτω ώστε να μπορέσει να γίνει ένας προγραμματισμός. Ε, προγραμματισμός για το κατά πόσον και ποια ξενοδοχεία θα ανοίξουν, αλλά και οι τουριστικοί πράκτορες ή οι οργανισμοί ταξιδιών, να είναι σε θέση να μεταφέρουν τουριστικά ρεύματα προς την Κύπρο. Ε, έχουμε κάνει μια σπουδαία διαχείριση του κορονοϊού και αυτό είναι από όλους αποδεκτό, όμως χωρίς να ανοίξουμε συγκεκριμένες αγορές ο τουριστικό πράκτορας και ο διοργανωτή του ταξιδιού δεν μπορεί να πουλήσει Κύπρο. Ε, σίγουρα έχει ανακοινωθεί η Ελλάδα, πουλάει η Ελλάδα τώρα, πουλάει η Ισπανία. Πρέπει να υπάρξει μια ημερομηνία στην οποία να ξέρουμε όλοι ότι με τι διάφορε φυσικά παραμέτρου και προφυλάξει ότι θα ανοίξουν συγκεκριμένε αγορέ και σίγουρα να φέρουμε και στι μεγάλε όπω είναι τη Μεγάλη Βρετανίας, ε, Σκανδιναβία και ίσω και Ρωσία. Είναι πολύ σημαντικό για να υπάρξει ο προγραμματισμό που είπαμε. Εντάξει, είναι δύσκολες οι χώρες αυτέ που έχετε αναφέρει. Είναι πολύ δύσκολες. Οπότε δεν ναι, δεν, δεν, δεν λέω ότι πρέπει να γίνει χτες. Ναι. Όμως, ε, ξαναλέω, όταν έχουμε υπόψη κάποια ημερομηνία θα μπορέσει να γίνει και ο αναλόγως ναι. προγραμματισμός. Τώρα, ε, με τα δεδομένα που έχουμε, οι τουριστικοί πράκτορες ε, και οι οργανωτές ταξιδιού δεν πουλάνε Κύπρο. Δεν μπορούν να πουλήσουν Κύπρο, διότι δεν ξέρουν πότε θα ανοίξουν αυτέ οι αγορέ. Μάλιστα. Τώρα, ε, πόσα ξενοδοχεία έχουμε ε, σε λειτουργία. Είναι πάρα πολύ μικρό δηλαδή... ο αριθμό. Ε, είναι γύρω στα 18-19 στο σύνολο. Παγκυπρίο. Όμω, ε, μέρα με τη μέρα ε, παίρνουμε πληροφορίε και ανακοινώνουν και ξενοδοχεία του άνοιγμά του. Mm -hmm. ε, ε, Αναλόγω των κρατήσεων και των τουριστικών ρευμάτων θεωρώ ότι η τάση αυτή θα είναι αυξητική. Μάλιστα. Ευελπιστούμε να ανοίξουμε όσα περισσότερα ξενοδοχεία μπορούμε, διότι θέλουμε να διαφυλάξουμε και τι σχέσει που χτίστηκαν τα τελευταία χρόνια με όλου αυτού που αναφέραμε προηγουμένω, mm -hmm. του τουριστικού πράκτορε κ.ο.κ. Το ναι. Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η σχέση. Σίγουρα πρέπει να διατηρηθεί, όμω θα καταλάβουν και οι άνθρωποι ότι έχουμε θέματα όπω συμβαίνει διεθνώ. Θέλω να δούμε και λίγο κλείνοντα και τον εγχώριο τουρισμό, γιατί φέτο πρέπει να επενδύσουμε mm -hmm. και να επενδύσετε σε αυτό το κομμάτι αναγκαστικά. Και γιατί όχι, τι σκηνήσεις κινήσει γίνονται για προσέλκυση του εγχώριου τουρισμού, γιατί θα σα πω και εγώ, σα μαρτυρήσω, ότι μπαίνοντα ε, να κάνω μία έρευνα σε κάποια ξενοδοχεία, δεν έχουν ρίξει καθόλου μα καθόλου τι τιμέ του και δεν θα αναφέρω ονόματα. Ε, Όπω ε, πιθανόν νομίζω είχαμε μπει και μέσω mm -hmm. Skype πριν λίγε ημέρε, ε, έχει ξενοδοχεία τα οποία έχουν κάνει κάποιε εκπτώσει μέχρι και. Τη τάξη του 30%. Mm -hmm. ε, εάν συνυπολογίσουμε και τα έξτρα κόστη που απορρέουν από τη διαχείριση των πρωτοκόλων του κορονοϊού, mm -hmm. αυτό συναθίζεται σε μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερη έκπτωση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια ξενοδοχεία, ε, αλλά είναι η συντριπτική μειοψηφία που έχουν κρατήσει τι ίδιε τιμέ, όμω πιθανόν είναι για κάποιου άλλου λόγου που δεν γνωρίζετε, είτε έχουν κάνει αναβαθμίσει, είτε σερικέ βελτιώσει κάποιων εκατομμυρίων που αυτό θα σήμαινε συνήθω αύξηση τη τιμή την επόμενη χρονιά. Είτε όμως... δεν έχει γίνει τίποτα, απλά θέλουν να κρατήσουν εκεί τι τιμέ, γιατί αυτό είναι το στάνταρ στάνταρτο ξενοδοχείο. Κοιτάξτε, δεν είχαμε τέτοια πληροφόρηση από συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Μόνο σε δεν καλό να ξέρουμε. Εμεί έχουμε προτρέψει όλα τα μέλη μα και γενικά όλου του ξενοδόχου έτσι ώστε να δώσουν ελκυστικότερε τιμέ και πακέτα για του Κυπρίου. Αυτό πρέπει να γίνει, κύριε Ρουσουλίδη, πραγματικά. Γιατί είναι σημαντικό για μα ο εσωτερικό τουρισμό. Αν θέλουμε να κρατήσουμε τον τουρισμό στην Κύπρο, πρέπει να βοηθήσουν όλοι. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πολύ σημαντικό για μα ο εσωτερικό τουρισμό. Θεωρούμε ότι το νούμερο του 6 με 7% των χρόνων είναι πολύ χαμηλό για μια χώρα όπω την πατρίδα μα. Με τόσε ομορφιέ, με τόσε υπηρεσίε, με τόσα αυρά ξενοδοχεία. θεωρούμε ότι μπορεί να αυξηθεί αυτό το νούμερο. Γίνονται προσπάθειε. Είμαι σίγουρο ότι και άκουσα και χτε συγκεκριμένα mm -hmm. ε, αναπροσαρμόζονται στιμέ και δίνουν ακόμα πιο ελκυστικέ. Αρκετοί ξενοδόχοι, θέλω να πω, είναι η πλειοψηφία αυτή. Η πλειοψηφία, ναι. Οπότε... Σίγουρα δεν είναι η, η μειοψηφία. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε και καλύτερα για να μείνει και ο κόσμο τη Κύπρου στην Κύπρο. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή Ευχαριστώ. συνέχεια. Και εμεί, κυρίε και κύριοι, πριν.